Ακόμα 65 δημότες της Κοζάνης παρέλαβαν από την ειδική υπηρεσία τους κάδους κομποστοποίησης, παίρνοντας μέρος στο ειδικό πρόγραμμα που ξεκίνησε ο Δήμος. Κομποστοποίηση είναι η ειδική διαδικασία κατά την οποία η αποσύνθεση των οργανικών υλικών όπως φύλλα και κλαδιά μετατρέπεται σε φυτικό λίπασμα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει χώμα για να τοποθετηθεί, γιατί από κάτω δεν είναι κενός, οπότε μπαίνει στον κάδο. Εκεί πετάμε όλα τα οργανικά μας υλικά που έχουμε από ό,τι οργανικό απόβλητο έχουμε από το σπίτι. Τα αναμειγνύουμε με χώμα, τα ανακατεύουμε. Επίσης προσθέτουμε και φύλλα, γκαζόν είναι η εποχή του τώρα, και ίσως και μικρά κλαδιά. Τα ανακατεύουμε με χώμα. Υπάρχει και το υγρό που δυναμώνει και επιταχύνει τη διαδικασία της ζύμωσης, το οποίο το δίνει και ο Δήμος μαζί με τον κάδο κομποστοποίησης. Και αν γίνεται μια σωστή χρήση κάδου, σε περίπου 2 μήνες υπάρχει λίπασμα. Από τη συγκεκριμένη τεχνική προκύπτουν 2 ωφέλη. Από τη μία ο συμμετέχων αποκτά φυτικό λίπασμα και από την άλλη μειώνεται ο όγκος απορριμμάτων σε σημαντικό ποσοστό. Ο Δήμος Κοζάνης είναι από τους πρώτους στην Ελλάδα που υιοθέτησαν την πρακτική. Το ενδιαφέρον των πολιτών είναι μεγάλο και ήδη έχουν ξεκινήσει νέες παραγγελίες για παραλαβή και άλλων κάδων. Υπάρχουν πολλές αιτήσεις και κυρίως μετά την πρώτη φάση δημοσιοποίησης. Απλώς να κάνουν λίγο υπομονή, να περιμένουν, γιατί υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτήσεων. Είναι γύρω στις 300 τώρα που ακόμα πρέπει να καλύψουμε. Εμείς θα προβούμε σε νέα προμήθεια κάδων κομποστοποίησης. Απλώς λίγο υπομονή και λίγη κατανόηση μέχρι να τους πάρουμε και θα ειδοποιηθούν.